Οι πυρηνές απειλές του Ιράν έχουν σημάνει συναγερμό στο Ισραήλ. Σύνδεση με τον απεσταλμένο του Sky Σταύρο Ιωαννίδη. Πράγματι, Μάρκο, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ήρθαν στην Μέση Ανατολή δύο ακόμη βομβαρδιστικά Β-52 της Αμερικανικής αεροπορίας, σύνολο τέσσερα δηλαδή όπως γνωρίζουμε, και άλλα τέσσερα υπτάμενα τάνκερ, καθώς γίνονται προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν. Και ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Ισραήλ επισημαίνουν πως ενώ θεωρούν δεδομένη την Ιρανική απάντηση, δεν γνωρίζουν το πότε, αν θα γίνει δηλαδή πριν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές, αλλά και ως προς τον τρόπο που αυτή θα εκδηλωθεί, εκτιμούν πως είτε θα γίνει από το έδαφος του Ιράν, είτε η Τεχεράνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τις οργανώσεις που υποστηρίζει και πιο συγκεκριμένα τις πολιτοφυλακές του Ιράκ αλλά και τους Χούθη της Ιεμένης και να εκδηλωθεί από εκεί η επίθεση. Αυτό που ξεκαθαρίζουν όμως οι αξιωματούχοι του στρατού, Μάρκο, είναι πως σε κάθε περίπτωση η απάντηση που θα δοθεί θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Ενώ πριν από λίγο να πούμε πως η Τεχεράνη διέψευσε πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο του ενέργειου χώρου του Ιράν, καθώς όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας παραμένει ανοιχτός και γίνονται κανονικά οι πτήσεις. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε επιχειρήσεις και στον Λίβανο. Στα σύνορα βρέθηκε νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό που είπε είναι ότι με ή χωρίς συμφωνία η Χεσμπολά θα απομακρυνθεί, θα υποχωρήσει όπως είπε από τα σύνορα, θα μείνει μέχρι τον ποταμό Λιτάνη και θα, όπως είπε, θα φροντίσει ο στρατός προκειμένου και να μην εξοπλιστεί ξανά αλλά και να μην πραγματοποιεί νέες επιθέσεις, ενώ έρχονται πληροφορίες σχετικά με τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, τόσο των κομμάντων που έφτασαν 140 χιλιόμετρα βόρεια στον Λίβανο και μέσα σε 4 λεπτά έφεραν σε πέρας μια επιχείρηση απαγωγής ενός στελέχους των ναυτικών δυνάμεων της Χεσμπολά, φορώντας μάλιστα στολές Λιβανέζων στρατιωτών και φροντίζοντας να σβήσουν το βιντεοσκοπικό υλικό από τις κάμερες, κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτή την αποστολή, ενώ όπως ανακοίνωσε ο στρατός πριν από λίγο, μία αντίστοιχη επιχείρηση έγινε και στην νοτιοδυτική Συρία πριν από λίγες ημέρες, πάλι με κομμάντος του Ισραηλινού στρατού. Και είναι στρατού, οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, Σταύρο. Δρώντας πάλι με άκρα μυστικότητα, με μία έφοδο που κράτησε λίγα λεπτά, συνέλαβαν, απήγαγαν ουσιαστικά ένα στέλεχος των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στο Συριακό έδαφος και συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό της Τεχεράνης. Τον οδήγησαν μάλιστα στο Ισραήλ για ανάκριση. Σε μία καταδρομική επιχείρηση. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.